ιδρύθηκαν η Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής και η Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας. Η πρώτη περίπτωση αφορά σε εγκληματική δράση σφύρας που ενέρχεται σε ληστείες των καταστημάτων τραπεζών και των ελληνικών ταχυδρομείων σε Αττική και Πελοπόννησο, καθώς επίσης σε πλήθος κλοπών, κυρίως σε εμπορικά καταστήματα της Αττικής και σε κλοπές οχημάτων. Για την υπόθεση αυτή συνελήφθησαν 12 Ιουνίου στο Μαρούσι, ύστερα από συντονισμένη επιχείρηση αστυνομικών του Τμήματος Ασφάλειας Αμαρουσίου και της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Δημοτικής Αττικής, τρία μέλη της οργάνωσης και συγκεκριμένα ένας 33χρονος και μία 28χρονη, υπήκοοι Αλβανίας και ένας συμμεταπός ηλικίας 43 ετών. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για τα αδικήματα της σύστασης και συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση των διακεκριμένων κλοπών κατά συναυτοργία και κατά εξακολούθηση από άτομα που διαπράττουν τέτοιες πράξεις κατά επάγγελμα και κατά συνήθεια, ενώ ο 43χρονος κατηγορείται επιπλέον για παράβαση νομοθεσίας για τα όπλα. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται επιπλέον δύο άτομα συνεργοί των δραστών, οι οποίοι αναζητούνται για να συλληφθούν. Η εξάρτηση της πείρας και η σύλληψη των μελών της είναι αποτέλεσμα εντελεχούς και επεστρεφόμενης έρευνας, στο πλαίσιο της οποίας αξιοποιήθηκαν κατάλληλα φυσικές και τεχνικές μέθοδοι εντοπισμού των δραστών, καθώς και ο ανάλογος τεχνολογικός εκτοπισμός. Όπως προέκυψε, οι δράστες είχαν συγκροτήσει το τελευταίο τουλάχιστον οκτάμινο οργανωμένη εγκληματική ομάδα με διαρκή και δομημένη δράση και συγκεκριμένη μεθοδολογία δράσης, modus operandi, με απότερο στόχο τον χωρισμό παράνομου εισοδήματος από τη διάπραξη κλοπών σε περιοχές του Αμαρουσίου, της Ραφίνας, της Βάρης και του Παλαιού Φαλήρου. Πιο αναλυτικά, οι δράστες με διαφορετική κάθε φορά σύνθεση και κυρίως από γευματινές ώρες, κινούμενοι με ιδιωτικής χρήσης εκβατικού αυτοκίνητου γενικού προσώπου του 43χρονου, εντόπισαν τα θύματά τους, κυρίως κοντά σε εμπορικά κέντρα με μεγάλη αγοραστική κίνηση και εκμεταλλευόμενοι τον σκοστισμό αλλά και τη στιγμιαία έλλειψη προσοχής τους, αφαιρούσαν από αυτούς την τσάντα ή το πορτοφόλι και διέφευγαν με το προαναφερόμενο όχημα. Ακολούθως, σε πολλές περιπτώσεις προέβαιναν σε αναλήψεις χρημάτων ή σε αγορές προϊόντων, χρησιμοποιώντας τις κάρτες ανάληψης χρημάτων και πιστωτικές κάρτες των βαθώτων, είτε μετέβαιναν στις οικίες τους όπου διέπραγαν κλοπές ή αφαιρούσαν σταθμευμένα οχήματα, χρησιμοποιώντας τα κλειδιά που έβρισκαν μέσα από τις τσάντες που αφαιρούσαν. Μέχρι στιγμής έχουν εξηχνιαστεί περισσότερες από 36 περιπτώσεις κλοπών σε βάρος πολιτών, η πλειοψηφία των οποίων διαπράχθηκαν σε μεγάλο εμπορικό κέντρο του Αμαρουσίου, το οποίο παρουσιάζει αυξημένη εμπορική κίνηση. Από την εξέλιξη της προαναγγελικής διαδικασίας και σε συνεργασία με το Τμήμα Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της Υποδιεύθυνσης Διεύθυνσης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας, ταυτοποιήθηκε επίσης η επιλογή των δύο Αλβανών σε υποθέσεις ληστείων που έλαβαν χώρα σε καταστήματα τραπεζών και των ελληνικών ταχυδρομείων, καθώς και σε κλοπές οχημάτων σε Αττική και Μεσσηνία. Σε βάρος τους σχηματίστηκε επιμέρους δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για ληστεία και κλοπές, ενώ στην ίδια δικογραφία περιλαμβάνεται και άγνωστο συνεργός τους, τα στοιχεία του οποίου δεν έχουν μέχρι στιγμής τακτοποιηθεί. Όσον αφορά στη μεθοδολογία δράσης τους, προκύπτει ότι οι δράστες αφαιρούσαν οχήματα, αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες και τα χρησιμοποιούσαν για να μεταβούν στους χώρους των ληστείων και περαιτέρω και τη φυγή τους. Ακολούθως τα εγκατέλειπαν σε παρακείμενα σημεία και διέφευγαν με οχήματα που δεν απασχολούσαν. Αναλυτικά, ως προς τις ληστείες που διέπραξαν, προκύπτουν τα εξής. Μεσημβρινές ώρες της 29ης Φεβρουαρίου του 2012 εισήλθαν σε υποκατάστημα τραπέζης στα Πηγιατρά Μεσσηνίας και αφού ακινητοποίησαν με την απειλή πιστολιού υπαλλήλους και πελάτες, αφαίρεσαν το χρηματικό ποσό των 3.855 ευρώ. Ακολούθως, διέφυγαν με κλεμμένο αυτοκίνητο που είχαν αφαιρέσει την προηγούμενη μέρα από την Εθέα Καλαμάτας και το οποίο εγκατέλειψαν σε κοντινή απόσταση. Σημειώνεται ότι κατά τη διαφυγή τους πυροβόλησαν για εκφοβισμό. Πρωινές ώρες της 9ης Μαΐου του 2014 εισήλθαν σε υποκατάστημα τραπέζης που βρίσκεται σε μεευτήριο του Αμαρουσίου και με την απειλή πιστολιού ακινητοποίησαν πελάτες και υπαλλήλους και αφαίρεσαν συνολικά το χρηματικό ποσό των 28.680 ευρώ. Στη συνέχεια διέφυγαν με κλεμμένη μοτοσυκλέτα που είχαν αφαιρέσει το Δεκέμβριο του 2013 από την περιοχή του Γαλατσίου και την οποία εγκατέλειψαν σε παρατεθειμένο χώρο του μεευτηρίου. Μεσημβρινές ώρες της 30ης Μαΐου του 2014 εισήλθαν σε υποκατάστημα των Αρκτάς στην περιοχή του Αυλώνα και με την απειλή πιστολιού ακινητοποίησαν υπαλλήλους και πελάτες, αφαιρώντας το χρηματικό ποσό των 1.740 ευρώ. Ακολούθως, διέφυγαν με αυτοκίνητο που είχαν αφαιρέσει την προηγούμενη μέρα από την περιοχή του Κολονού και το οποίο εγκατέλειψαν σε κοντινή απόσταση. Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις οικίες τους αλλά και στην κατοχή τους,
βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα ιδιωτικής χρήσης επιβατικό αυτοκίνητο, πιστόλι ρέπλικα και γεμιστήρας με νέα βυσίγεια, πλήθος γυναικείων τσαντών και πορτοφολιών, κοσμήματα, χρυσαφικά, ηλεκτρονικές συσκευές, κινητά τηλέφωνα, δελτία αστυνομικής ταυτότητας και πιστωτικές κάρτες. Πολλά από τα προαναφερόμενα αντικείμενα αναγνωρίστηκαν από τους παθόντες και τους αποδόθηκαν, ενώ μεγάλος αριθμός παραμένει στην υποδιεύθυνση ασφάλειας Βορειοανατολικής Αττικής. Στο πλαίσιο αυτό, παρακαλούνται οι πολίτες που είναι θύματα διαρρήξεων σε παραπάνω περιοχές να μεταβούν στην έδρα της υποδιεύθυνσης ασφάλειας Βορειοανατολικής Αττικής, στην οδό Αγίου Όρους 16 Μαρούση, για τυχόν αναγνώριση του επιμέου. Επισημαίνεται ότι ο 33χρονος Αλβανός και ο 43χρονος Μεταπός έχουν ποινικό παρελθόν για συναφή και άλλα δικήματα και έχουν εκτίσει ποινές φυλάκισης. Το προανακριτικό έργο συνεχίζεται για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των υπολείπων μελών της πείρας, καθώς και την πλήρη διακρύβωση και διελεύθερανση της εγκληματικής δράσης των μελών της. Οι συλληφθέντες, με τη τοιχογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Περιοδικών Αθηνών και στη συνέχεια παραπέφθηκαν στον τακτικό ανακριτή. Η δεύτερη περίπτωση αφορά στην εξιχνίαση από το Τμήμα Εγκλημάτων κατά ζωής και προσωπικής ελευθερίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, υπόθεσης ανθρωποκτονίας 49χρονης συμμεταπής, άστεγης, η οποία είχε βρεθεί νεκρή πρωινές ώρες της Κυριακής του Πάσχα, 24 του 2014, στην πλατεία Βάσο Κατράκη, στην περιοχή της Λιβάδας. Όπως προέκυψε, δράστης είναι ένας 22χρονος συμμεταπός, ο οποίος ύστερα από εκτεταμένες αστυνομικές έρευνες που εξελίχθηκαν το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε, ταυτοποιήθηκε και συνελήφθη χθες το απόγευμα στην Κλειφάδα. Με την εξιχνίαση της ανθρωποκτονίας και τη σύλληψη του δράστη, απετράπη και άλλη ανθρωποκτονία που σχεδίαζε να διαπράξει τις επόμενες ημέρες ο ίδιος και συγκεκριμένα την 21η Ιουνίου του 2014. Ως προς το χρονικό της υπόθεσης, η 49χρονη μεταπή είχε βρεθεί σε υπαίθριο χώρο της πλατείας Βάσος Κατράκη στην Κλειφάδα. Έφερε εκτεταμένες κακώσεις στο πρόσωπο, το οποίο είχε παραμορφωθεί, ενώ σε παγκάκι που υπήρχε στο σημείο ήταν αναγεγραμμένα με ίχνη αίματος σε κάθε τη διάταξη ο αριθμός 666, το σύμβολο του Σταυρού και ένα ακόμα καθόριστο σχήμα. Από τις έρευνες των αστυνομικών στην ευρύτερη περιοχή εντοπίστηκε μέσα σε κάδο απορριμμάτων παρακείμενης οδού και σε απόσταση 90 μέτρων περίπου από τη συγκεκριμένη πλατεία μία μαύρη σακούλα σκουπιδιών με ίχνη αίματος, μέσα στην οποία μεταξύ άλλων υπήρχε και πέτρα με ίχνη αίματος. Για την εξιχνίαση του εγκλήματος αυτού, που παρουσίαζε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ως προς τα ενδεχόμενα κίνητρα και τον τρόπο διάταξης, πραγματοποιήθηκε εντελεχής και περιστατωμένη διερεύνηση, στο πλαίσιο της οποίας αξιολογήθηκαν και αξιοποιήθηκαν όλα τα ευρήματα, τα στοιχεία και τα δεδομένα που προέκυπταν σε συνάρτηση με τις επιμέρους συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η ανθρωποκτονία. Από τη συνδυαστική μελέτη και συνεκτίμηση όλων των παραπάνω στοιχείων, οι έρευνες εστιάστηκαν στην ευρύτερη περιοχή της Κλειφάδας και επικεντρώθηκαν στην αναζήτηση ατόμων και ατόμων με συγκεκριμένο προφίλ και χαρακτηριστικά, όπως θρησκευτικές πεπιθήσεις, ψυχολογικές ιδιαιτερότητες, αποκλίνουσες συμπεριφορές και άλλα. Εξίσου στοχευμένες έρευνες πραγματοποιήθηκαν στο διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου εντοπίστηκαν συνομιλίες άγνωστου ατόμου, οι οποίες περιείχαν στοιχεία δηλωτικά της διάταξης του εγκλήματος. Αποτέλεσμα των συντονισμένων αυτών ενεργειών ήταν να ταυτοποιηθούν σε πρώτη φάση τα στοιχεία του δράστη και στη συνέχεια να εντοπιστεί και να συλληφθεί. Από τις εργαστηριακές εξετάσεις της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών της Ελληνικής Αστυνομίας, ταυτοποιήθηκε τμήμα τακτυλικού αποτυπώματος του δράστη στη σακούλα που εντοπίστηκε στο κάδο απορριμμάτων. Επιπλέον, από τις αναλύσεις τμήματος βιολογικών υλικών, το βιολογικό υλικό του 22χρονου ταυτοποιήθηκε με το αίμα που βρέθηκε στην επιγραφή πάνω στο παγκάκι, καθώς και με το αίμα πάνω στη σακούλα που περιείχε την πέτρα. Το αίμα που βρέθηκε πάνω στην πέτρα ταυτοποιήθηκε με το αίμα της δολοφονηθήσας. Κατά την εξέτασή του, ο 22χρονος δράστης ομολόγησε τη διάπραξη της ανθρωποκτονίας, την οποία περιέγραψε με κάθε λεπτομέρεια. Κύριο χαρακτηριστικό είναι ότι σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, δολοφόνησε την μεταπή στο πλαίσιο λατρευτικής σατανιστικής λειτουργίας, παραθέτοντας πληροφορίες που συνάδουν με τα ευρήματα στον χώρο του εγκλήματος και τα λοιπά προανακριτικά και ερευνητικά δεδομένα. Επιπλέον ανέφερε ότι σχεδίαζε να διαπράξει και δεύτερη δολοφονία σε συγκεκριμένη ημερομηνία, ειδικότερα κατά την ημέρα του θερινού ηλιοστασίου, την 21η Ιουνίου, που αποτελεί ημέρα εορτασμού για τους σατανιστές. Κατά τη σύλληψη του δράστη, βρέθηκαν στην κατοχή του δύο αυτοσχέδια τσιγάρα με ακατέργαστη κάναβη και στο σπίτι του ποσότητα κάναβης περίπου 165 γραμμαρίων.
Ο 22χρονος συλληφθής με την ακολουθηματικού χαρακτήρα φωτογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του οδηγείται σήμερα στον εισαγγελέα των Δημοτικών Αθηνών. Η τρίτη περίπτωση αφορά στην ενέργεια εκτεταμένης έρευνας από τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας για κακουργηματικές πράξεις σε βάρος του Ιδρύματος Οικονομικών Ασφαλίσεων και άλλων φορέων του Δημοσίου με τη μέθοδο Οικονομικών Ασφαλίσεων Εργαζομένων σε εταιρείες λιβρίνες. Για την υπόθεση αυτή, σχηματίστηκε τυπογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα σε βάρος 16 ατόμων, 5 γυναικών και 11 ανδρών, ηλικίας από 34 έως 76 ετών, για τα αδικήματα της σύστασης και συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, της απάτης κατ' επάγγελμα ή κατά συνήθεια, της νομοθεσίας περί καταχραστών του δημοσίου και της νομοθεσίας περί κυρώσεων κατά το καθυστερούντο την καταβολή και την απόδοση φορών σε οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης. Η ταυτοποίηση της εγκληματικής δράσης των παραφερόμενων ατόμων αποτελεί αποτέλεσμα πολύμινης, συστηματικής και μεθοδικής έρευνας της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας, στο πλαίσιο της οποίας αξιοποιήθηκαν κατάλληλα και διασταυρώθηκαν στοιχεία και υλικό που συλλέχθηκε από αρχεία δημοσίων υπηρεσιών. Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, οι παραπάνω εμπλεκόμενοι από το 2005 έως το 2012 είχαν συστήσει και λειτουργούσαν πάνω από 12 επιχειρήσεις βιτρίνες, οι οποίες μέσω ενός τεταλόδους δικτύου αλληλεπικάλυψής τους δραστηριοποιούνταν σε εικονικές ασφαλίσεις του προσωπικού τους αλλά και του προσωπικού άλλων επιχειρήσεων. Με τη μεθοδολογία αυτή, απαλλάσσονταν οι πραγματικοί εργοδότες τόσο από την υποχρέωση ασφάλισης των εργαζομένων τους στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, όσο και από την καταβολή των ανάλογων εισφορών σε άλλους φορείς του δημοσίου, όπως οι δόλοι. Αποτέλεσμα της εξαπάτησης των προαναφερόμενων δημοσίων υπηρεσιών ήταν να δημιουργούνται υπέροχα χρέη από τη μία απόδοση του κάθε είδους εισφορών και οικονομικών υποχρεώσεων των ευήμαχων επιχειρήσεων. Παράλληλα, οι πραγματικοί εργοδότες των εργαζομένων είχαν σημαντικό περιουσιακό όφελος που προέκυπτε από τη δόλια απαλλαγή τους από την υποχρέωση καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών και το προσωπικό που οι ίδιοι απασχολούσαν. Χαρακτηριστική περίπτωση είναι ότι υπάλληλος σε μία από τις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις, αν και εργαζόταν ανελικώς από το 2003 έως και το 2010, ασφαλίστηκε πραγματικά μόνο για 6 μήνες το 2006 και 7 το 2012, ενώ για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα φερόταν οικονομικά ασφαλισμένος διαδοχικά στις μαϊμού εταιρείες. Καθοριστικό ρόλο στην εγκληματική δραστηριότητα των εικονικών επιχειρήσεων είχαν οι λογιστές τους, οι οποίοι σε συνεργασία με τους εργοδότες και τους επιχειρηματίες των πραγματικών επιχειρήσεων προέβαιναν στις επίμαχες εικονικές ασφαλίσεις του προσωπικού, αποκομώντας και αυτή επιμέρους ποσοστό από το συνολικό παράνομο περιουσιακό όφελος. Επιπλέον, στις εικονικές επιχειρήσεις εμφανίζονταν ως διαχειριστές και κατ' επέκταση νομικός υπεύθυνοι για τη μη καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών στο ΙΚΑ, υπερήλικα ή καταζητούμενα άτομα, όπως ένας από τους κατηγορουμένους, 38χρονος υπήκοος Κύπρου, που την χάνει αγνώστου διαμονής και εκκρεμούν σε βάρος του σωρία ενταγμάτων σύλληψης και καταδικαστικών αποφάσεων για οικονομικού χαρακτήρα δικήματα. Σημειώνεται ότι για τον εντοπισμό των παράνομων εικονικών ασφαλίσεων, εξειδικευμένοι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας πραγματοποίησαν στοχευμένες και πολύπλοκες διαδικτυακές αναζητήσεις με στόχο τον εντοπισμό των ηλεκτρονικών ιχνών των πιστοποιημένων χρηστών που υπέβαλαν για λογαριασμό των εταιριών τις επίμαχες αναλυτικές περιοδικές δηλώσεις στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΙΚΑ. Όπως προέκυψε από την εξέλιξη της έρευνας, ένας από τους κατηγορουμένους, 48χρονος συμμετοχός, είχε υποβάλει αναλυτική περιοδική δήλωση στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΙΚΑ για λογαριασμό των εμπλεκόμενων επιχειρήσεων, χρησιμοποιώντας ηλεκτρονικές ταυτότητες IP, που επίσης είχαν χρησιμοποιηθεί κατά το παρελθόν και συγκεκριμένα το έτος 2009, όπου και είχε κατηγορηθεί για τη συμμετοχή του σε εγκληματική οργάνωση που διέπρατε απάτες και κατάχρηση δημοσίου χρήματος. Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του 48χρονου, βρέθηκε και κατασκεύθηκε σκληρός δίσκος ηλεκτρονικού υπολογιστή, από τα ψηφιακά αρχεία του οποίου διαπιστώθηκε η σύνδεσή του με τις εμπλεκόμενες εικονικές επιχειρήσεις, καθώς επίσης και μεγάλος αριθμός εγγράφων που πιστοποιούν την παράνομη δράση του. Αξίζει να σημειωθεί ότι για 4 από τις επίμαχες εταιρείες βιτρίνες, το εξεταζόμενο χρονικό διάστημα και συγκεκριμένα από το 2005 έως το 2012, παρόλο που υπέβαλαν αναλυτικές περιοδικές δηλώσεις στο ΙΚΑ για πλήθος εργαζομένων, η μία εταιρεία βρισκόταν σε κατάσταση πτώχευσης, η δεύτερη δεν είχε υποβάλει εκαθαριστικές δηλώσεις φόρου προστιθέμενης αξίας και περιοδικές δηλώσεις από το 2010 και μετά, η τρίτη δεν είχε υποβάλει εκαθαριστικές δηλώσεις φόρου προστιθέμενης αξίας από το 2006 και η τέταρτη δεν είχε υποβάλει εκαθαριστικές δηλώσεις φόρου εισοδήματος αξίας από το 2008. Οι μέχρι στιγμής διαπιστωθήσεις οφειλές
των οικονομικών επιχειρήσεων ξεπερνούν τα 10 εκατομμύρια ευρώ. Πιο αναλυτικά, οι οφειλές στο ΙΚΑ από τη μη απόδοση των ασφαλιστικών εισφορών ανέρχονται τουλάχιστον στο ποσό των 5.200.000 ευρώ, ενώ οι αντίστοιχες εισφορές που αφορούν σε φόρο προστιθέμενης αξίας, ΦΠΑ, κώδικα βιβλίων στοιχείων, φόρο εισοδήματος κλπ. Ανέρχονται τουλάχιστον σε 5 εκατομμύρια ευρώ. Εκτιμάται ότι οι πραγματικές οφειλές και το μέγεθος της εισφοροδιαφυγής των ευθύμακων επιχειρήσεων ανέρχεται σε δεκάδες εκατομμύρια ευρώ, καθώς αναμένεται να ολοκληρωθεί ο εκτενής έλεγχος όλων των σχετικών παραστατικών που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Σας ευχαριστώ.